Έλα, Ντόντο. Τσαφ! Πάω εδώ! Βγάλ' το σκασμό, είπα. Ακίνητος! Φτάσαμε στο παράδεισο. Στην κόλαση θες να πεις. Ήρθε το φρέσκο πρόσωπο, κλεί. Αστυνόμες, εσύ! Η κόρη μου είναι αυσικά, ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος. Είναι ο πρόεδρος του χωριού και για το σπίτι που θα μείνουμε. Έλα, Ντόντο. Τσαφ! Γιατί λέει κομμάντα. Λίγοι μπαίνουν εδώ μέσα. Πρέπει να φτύσεις αίμα. Όχι αίματα! Όχι αίματα! Έλα ρε προχώρα κουνήσου! Η τελευταία σύλληψη στο χωριό έγινε πριν 8 χρόνια. Και τσιμουδιά! Καλό χώρι. Καλό χωριό. Ναι, πολύ κόλασε όμως, ξεκόλα. Όχι, γιατί. Γιατί εδώ έχουμε κάπως. Κολλώνεις φλουράκι. Έχεις σκότς για να πετάξεις την πέτρα για να γίνεις κομμάντο. Δεν θέλω άλλο για κάνω τσάπ. Μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου όταν κοιμάμαι. Βλέπω και άλλους. Τώρα τελευταία βλέπω ένα αγόρι. Γιώργο, αυτό που περιγράφεις είναι ένα χάρισμα, το ξέρεις. Μου μίλησε για τα όνειρά του. Βλέπει πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Όπως. Ένα αγόρι που ζει πίσω από το βουνό. Ο Γιώργος πιστεύει ότι κινδυνεύει. Χρειάζεται τη βοήθειά σου. Μια παράξενη ενέργεια. Καλύτερα να μην κάνουμε υποθέσεις για παράξενες ενέργειες που σπάνε δαπρίζες, κάτω κλαδιά, σβήνουν φωτά, κεριά και τέτοια. Εντάξει, να πούμε στο θέμα, γιατί γελάς. Την ημέρα που ήρθαν αυτοί οι Αθηναίοι, γίνονται παράξενα πράγματα. Είναι δαιμονισμένο. Έλα, Γιώργο. Ο δάσκαλος πιστεύει ότι οφείλεται σε μια οντότητα που ξυπνάει κάθε 100 χρόνια. Δύο οικογένειες σφάχτηκαν μεταξύ τους. Ακριβώς την ίδια ημερομηνία, 12 Ιουλίου. Σε 3 μέρες δηλαδή από σήμερα. Σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση. Ήταν όλα μαύρα.